Για νέο υποβρύχιο έχουν ξεκινήσει συζητήσει στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Δένδια, λέγοντα χαρακτηριστικά. Γίνεται η συζήτηση στο Γενικό Επιτελείο. Θα σα το πω και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών. Δεν είμαστε όμω για να το φέρουμε για το ζήτημα τη νέα γενιά υποβρυχίων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Είδα σήμερα στον τύπο ότι τον απασχολούν. Απασχολείται ο ελληνικό τύπο από τις τουρκικέ επιλογέ. Η Τουρκία πράγματι έχει μπει σε ένα μεγάλο κύκλο ναυπηγήσεων και αποκτήσεω υλικού. Η Ελλάδα διεκδικούσε πάντοτε την υπεροχή στην θάλασσα. Είμαστε από του ελληνικού κράτου ή οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και των κρατών πόλεων τη αρχαιότητο. Είναι προφανέ λοιπόν ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό χρειάζεται έναν εξυγχρονισμό. Μείναμε πολύ πίσω στα χρόνια τη κρίση, πάρα πολύ πίσω. Δεν είχαμε χρήματα να συντηρήσουμε τι πλατφόρμε και τα συστήματά μα. Πρέπει ο χρόνο αυτό να κερδιθεί. Αυτή την αναφορά έκανε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, αφού πρώτα τόνισε πω η Τουρκία αποτελεί για την Ελλάδα υπαρξιακή απειλή. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή. Όταν υπάρχει χώρα που αμφισβητεί το καθεστώ κυριαρχία και όχι απλώ των κυριαρχικών δικαιωμάτων και αμφισβητεί διεθνή συνθήκη που αφορά την μειονότητα, αυτό χαρακτηρίζεται ω υπαρξιακή απειλή. Απειλούνται τα γεωγραφικά και νομικά όρια τη πατρίδα μα. Στόχος της Τουρκίας είναι μέχρι το 2027 να έχουν παραλυφθεί και τα 6, κάτι που σημαίνει πως ο τουρκικός υποβρύχιος στόλος θα αποτελείται από 14 υποβρύχια, καθώς παράλληλα με την παραλαβή αυτών η Άγκυρα θα αποσύρει τα 4 υποβρύχια της παλαιότερης κλάσης AY. Η Τουρκία όμως δεν σταματά εκεί, καθώς έχει αρχίσει ήδη και βάζει τις βάσεις για την επόμενη κίνηση που είναι η ναυπήγηση μια εγχώριας κλάσης υποβρυχίων στο πλαίσιο του προγράμματος Milden. Πέραν δε των υποβρυχίων, οι Τούρκοι βάζουν σε μαζική παραγωγή την δική τους τορπίλη βαρέως τύπου με την ονομασία Ακία, ενώ έχουν ήδη στην διάθεσή τους το σύστημα αντιμέτρων κατά επερχόμενων τορπιλών Ζαργκάνα, το οποίο μάλιστα έχουν εξάγει και στο Πακιστάν. Στην Ελλάδα όλη η προσοχή και τα χρήματα έχουν πέσει στο θέμα των φρεγατών και πιθανών κορβετών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καν σκέψη για το μέλλον του υποβρυχίου στόλου της χώρας. Οι μόνες εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι είναι η παραλαβή επιτέλους μέσα στο καλοκαίρι των τορπιλών βαρέως τύπου που θα εξοπλίσουν τα τέσσερα υποβρύχια της κλάσης Παπανικολής και το ωκεανός και τα αντίμετρα. Για την αντιμετώπιση των υποβρυχίων Ρέις, η Αθήνα προς το παρόν φαίνεται να ποντάρει πολύ στα ανθιποβρυχιακά ελικόπτερα Ρώμεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μας.